Παίζει πολύ κάθετα, ψάχνει με κάποιες παλιές, φτάσει να σκοτώσαμε το κέντρο, σκοτώσαμε τους διαδρόμους. Στο ντέρμπι την Ακαθιά, μπορούμε να πούμε κάτι για αυτό το παιχνίδι? Όχι ακόμα, γιατί έχω κάνει λίγο καταστροφία, εντάξει. Τώρα κάποιοι θα κοροϊδέψουν, αλλά όντως έχω... Κοντά μας έχουμε τον Χρήστο Μποζίνη, τον προπονητή που έσπασε το απόλυτο του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Σήμερα στο γήπεδο της Χαρίας σας η τοπική ομάδα ήρθε ισόπαλη με τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 1-1. Χρήστο, θα θέλαμε καταρχάς να μας πεις την άποψή σου για το παιχνίδι. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, ένα ισορροπημένο πρωτομέρος. Είχαμε και εμείς τις απουσίες μας, όπως και ο ΠΑΟΚ. Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε τον χώρο του κέντρου. Σε έναν βαθμό τα καταφέραμε, δεν κινδύνευσαμε πάρα πολύ. Στο δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ μπήκε πιο επιθετικά. Έχασε δύο καλές ευκαιρίες, έχασε και το πέναλτι. Σταθήκαμε και λίγο τυχεροί. Βέβαια και να πάρει αποτέλεσμα μια τόσο καλή ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, θέλει και τύχη. Αν και μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε κάτι στις αντεπιθέσεις που είχαμε τις 2-3, είμαστε ευχαριστημένοι. Καταρχήν κόψαμε το σπάσαμε το του ΠΑΟΚ. Το κόψαμε βαθμούς. Από αυτό από μόνο την επιτυχία. Συνεχίζουμε, Τετάρτη έχουμε και άλλο παιχνίδι με την Νικομήδια στην έδρα μας. Θέλουμε να κερδίσουμε, ώστε οι δύο ισοπαλίες που φέραμε να έχουν αντίκρισμα. Χρήστο, οι εντολές οι δικές σου πριν ξεκινήσει το σημερινό παιχνίδι, ποιες ήταν? Είδαμε ότι η ομάδα προσπάθησε να ελέγξει την κυκλοφορία, πίεσε πολύ τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπροστά όμως δεν βγήκαν φάσεις πολλές. Ναι, ξέραμε ότι η δύναμη του ΠΑΟΚ είναι στον άξονα. Παίζει πολύ κάθετα, ψάχνει με κάθε συμπαλία, σπάσει στην άμυνα. Φορτώσαμε το κέντρο, κόψαμε τους διαδρόμους, προσπαθήσαμε μάλλον. Νομίζω σε ένα βαθμό τα καταφέραμε. Και μπροστά έχουμε έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να κάνει φάση από το πουθενά. Και αυτό κάναμε. Τι να κάνουμε, εντάξει. Και δύο λόγια για τον Ηλιάδη που πιστεύω σήμερα ότι η συμβολή του ήταν καθοριστική στο να πάρει το χ. MVP του αγώνα Ηλιάδης και περαστικά στον Μάικ του Σιμονίδη. Ελπίζω να μην έχει κάτι σοβαρό το παιδί που γύρισε στο γόνατο του. Και εύχομαι πάω και Ακαθιά που φαίνεται αυτοί θα είναι διεκδικητές ο καλύτερος να τον πάρει. Γιατί είναι και οι δύο πολύ καλές ομάδες. Έγινε, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια με τη Χαρία σας. Να είστε καλά. Πάτε καλά και φέτος. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Χρήστο. Το Ferreira King είναι, ο Ferreira King είναι δίπλα μας, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας. Σήμερα η ομάδα του δεν τα κατάφερε. Είχε την πρώτη απώλεια για φέτος, έχασε τους πρώτους δύο βαθμούς. Θα θέλαμε, Ferreira, να μας κάνεις ένα σχόλιο για το παιχνίδι γενικά, πώς το είδες? Καταρχήν, καλησπέρα. Είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Έχουμε πολλές απουσίες. Το κήπεδο δεν βοηθάει πολύ. Είναι σε δυσκολίες. Η μπάλα δεν κυλάει. Κάναμε το παιχνίδι μας όπως είναι το στυλ μας. Μπάλα κάτω. Να φτιάξουμε το παιχνίδι από πίσω όπως θέλαμε. Και δημιουργούσαμε φάσεις, μερικές φάσεις, πολλές φάσεις όσο γινότανε. Και απλά δεν καταφέραμε να μπει η μπάλα στην εστία. Το τερματοφύλακά τους ήταν σε μια καλή ημέρα πάλι. Και χάσαμε ένα πέναλτι. Πάλι και αυτό είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχει τέτοια ευκαιρία. Εντάξει, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Χάνεις, κάνεις, κερδίσεις, υπάρχει μέσα. Αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Ο Μάριος Αργυρόπουλος όλη τη βδομάδα είχε πρόβλημα με το πόδι του, δεν προπονήθηκε. Μήπως έπρεπε να χτυπήσει κάποιος άλλος το πέναλτι, γιατί γενικά σήμερα δεν ήταν ο Αργυρόπουλος που ξέρουμε. Εντάξει, άμα δεν είναι ο Μάριος, είναι ο Κώστα. Ο Κώστα ήταν στον μπάνκο. Άλλος παίκτης δεν το έχουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα τώρα. Πάμε σε δύο αγωνιστικές μετά με τον καινούργιο χρόνο στον ντέρμπι την Ακαθιά. Μπορούμε να πούμε κάτι για αυτό το παιχνίδι? Όχι ακόμα, γιατί έχουμε Τετάρτη άλλο δύσκολο παιχνίδι και όταν τελειώσουμε αυτό θα πάμε στις διακοπές. Και μετά, και μετά από Χριστούγεννα θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε στο Ακαθιά. Να ευχηθούμε καλές γιορτές αν δεν τα ξαναπούμε και να οδηγήσεις στον ΠΑΟΚ εκεί που επιθυμούν ο πρόεδρος και οι φιλαθλοί του. Σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα. Και έγινε. Όμορφη ζωή. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ. Το Γιώργο Ηλιάδη έχουμε δίπλα μας, το τερματοφύλακα της ΑΕ Χαρίας σας, ο οποίος σήμερα θα τον χαρακτηρίζαμε σαν τον MVP του αγώνα. Απέκρουσε πέναλτι και προς το τέλος κράτησε πάλι ανέπαφε την εστία του σε 2-3 καλές ευκαιρίες που είχε ο ΠΑΟΚ. Γιώργο, λόγος εσένα. Δεν είμαι μόνο εγώ MVP. Σήμερα όλη η ομάδα προσπάθησε πάρα πολύ. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μια ομάδα η οποία
μέσα στο γήπεδο είναι πολύ γρήγορη, πιέζει πάρα πολύ, τρέχει πάρα πολύ, είναι καλή και στην άμυνα και στην επίθεση. Εμείς το ξέραμε αυτό, προσπαθήσαμε να παίξουμε λίγο πιο πίσω, να κρατήσουμε και αν μπορούσαμε να βγάλουμε μια αντεπίθεση καλή, να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι. Κάτι πήραμε, αυτός ο ένας βαθμός με αυτόν τον αντίπαλο είναι κάτι καλό, γιατί... Καταρχάς, είστε οι πρώτοι που κόψατε βαθμό, δεν είχε κόψει κάτι. Είναι και αυτό, είναι και αυτό, εντάξει, δεν το κοιτάμε αυτό. Εύχομαι στον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή, πολύ δυνατή. Μόνο τα καλύτερα τους εύχομαι, τίποτα άλλο. Για τη φάση του πέναλτι λέω να μας πεις με τον Αργυρόπουλο, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλά χτυπήματα. Έχω κάνει λίγο κατασκοπία, εντάξει. Τώρα κάποιοι θα κοροϊδέψουν, αλλά όντως έχω δει 2-3 βιντεάκια. Ξέρω περίπου πώς χτυπούσε. Εντάξει, δεν πήγε πολύ γωνία. Απλώς βρήκα τη γωνία και έπεσα εκεί που πίστευα ότι θα σουτάρει. Τώρα εντάξει, με πέτυχε και στα χέρια. Εντάξει. Αυτά είναι και τυχερά, δεν είναι μόνο. Σωστά, σωστά. Αυτό. Γιώργο, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε εσένα και σε την αεχαρία σας και καλές γιορτές πλέον. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Μόνο υγεία σε όλους, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια σας.